Κύριε Κουντούρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε στο CNN Greece μαζί μας. Κλείνει αυτή η θητεία της Ευρωβουλής, τελευταία ολομέλεια. Πολύ παραγωγική και για εσάς πολύ παραγωγική. Ξέρω ότι είχατε ένα πάκο φακέλους. 90 φακέλους και 7 ψηφίσματα. Και στο γραφείο σας πάρα πολύ δουλειά αυτό το διάστημα. Θέλω να μου πείτε λίγο εντάχει, ποια είναι τα key points του νομοθετικού έργου στο οποίο εσείς συμμετείχατε. Εγώ είμαι σε τρεις επιτροπές, οπότε είχαμε θέματα που αφορούσαν τον τουρισμό, τις μεταφορές. Ψηφίστηκε μάλιστα ο κανονισμός για τα TEN-T, επίσης οδηγίες για την οδική ασφάλεια, που ήμουν και εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θέματα που αφορούν την ενέργεια και την τεχνολογία. Είχα όλους τους φακέλους που αφορούν το Data Act, το AI Act, τώρα ψηφίστηκε το Gigabit, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά στην Επιτροπή Ισότητας, ΦΑΜ, που έχω όλους τους φακέλους που αφορούν την σεξουαλική παρενόχληση, το ΆΙΛΟ. Ήταν μεγάλες νίκες. Κυρώθηκε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και τώρα, σε αυτή την ολομέλεια, είχαμε δύο πολύ σημαντικές οδηγίες. Η μία είναι για την επικαιροποίηση της εμπορίας ανθρώπων, του trafficking, δηλαδή πιο αυστηρές ποινές. Και η δεύτερη, η πιο σημαντική για μένα, ιστορική στιγμή, μία οδηγία που αντιμετωπίζει πλέον την ενδοοικογενειακή βία, για την οποία εγώ προσωπικά πάλεψα πάρα πολύ. Ήμουν εισηγήτρια όλου του Κοινοβουλίου για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας και την επιμέλεια στις γυναίκες και στα παιδιά. Ήταν μία ιστορική έκθεση, γιατί για πρώτη φορά μπήκανε τα παιδιά μέσα στην κακοποιητική σχέση, και αυτό εξηγεί, αν θέλετε, και πολλά από αυτά που έχουμε δει για την ανήλικη παραβατικότητα, γιατί όταν ένα παιδί ζει σε μια κακοποιητική σχέση, αυτή η κανονικότητα για αυτόν ή για αυτήν, όταν μεγαλώσει στην εφηβική αλλά και στην ενήλικη ζωή του, θα αναπαράξει είτε το ρόλο του δράστη είτε το ρόλο του θύματος. Άρα λοιπόν η βία πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Αυτή η οδηγία δεν είναι τέλεια, δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι μια οδηγία φιλόδοξη, αλλά είναι το πρώτο βήμα και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι μια καλή αρχή δηλαδή. Μια πολύ καλή αρχή. Σας άκουσα πριν και μου είπατε για το κομμάτι των data, το internet κτλ. Θα σας ρωτήσει κάποιος όταν θα έρθετε στην Ελλάδα την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε ποτέ γρήγορο internet στην Ελλάδα? Γιατί βλέπω και πάρα πολλά δημοσιεύματα, παραπονιέται ο κόσμος, μία έτσι, μία αλλιώς, χαμηλές ταχύτητες, ακριβό. Πολύ ακριβό, το ακριβότερο στην Ευρώπη, λένε. Θα έχουμε καλύτερο ίντερνετ? Έχουμε το ακριβότερο ίντερνετ και το χειρότερο ίντερνετ. Για να καταλάβετε, η Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η τελευταία χώρα στο ίντερνετ και είναι και πολύ πιο χαμηλά από το μέσο όρο. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 73%, η Ελλάδα είναι στο 25%, είναι τελευταία, όταν η προτελευταία, που είναι η Τσεχία, έχει το διπλάσιο, δηλαδή 50%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ αργό ίντερνετ. Εγώ σε αυτό το φάκελο διεκδίκησα, όχι μόνο για να έχει όλη η Ευρώπη γρήγορο ίντερνετ, να γίνει και η εγκατάσταση των οπτικών ινών, αλλά και γενικότερα να εξασφαλιστεί και να χρηματοδοτηθεί, αν θέλετε, να δοθούν κίνητρα για να εγκατασταθούν όλα αυτά τα δίκτυα, αλλά πάνω απ' όλα τις ελληνικές απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά. Δεν ήταν δεδομένο, με πολύ μεγάλη πίεση κατάφερα να βάλω την Ελλάδα, τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, απλοποιεί και τις αδειοδοτήσεις για να υπάρχουν και δίνει και κίνητρα για να μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν, γιατί έχει μεγάλο κόστος. Ξέρετε, μου λέτε για το κόστος και μου λέτε και χρηματοδοτήσεις. Ναι. Δηλαδή, θα σας πει κάποιος, ναι, δεν φτάνουν όλα αυτά τα χρήματα που βγάζουν οι εταιρείες πριν να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή και από πάνω με χρήμα των πολιτών, δηλαδή, γιατί στην ουσία χρήμα των πολιτών είναι. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό είναι και το γεγονός ότι πιέσαμε και διεκδικήσαμε από αυτές τις εταιρείες να μειωθεί σταδιακά και το κόστος στα κινητά και στα SMS. Έτσι ώστε. Μακάρι. Έτσι ώστε. Όταν θα παίρνουμε από την Ελλάδα τηλέφωνο σε ένα βέλγικο αριθμό, να χρεώνεται σαν να παίρνουμε σε ελληνικό αριθμό. Άρα, η αλήθεια είναι ότι ζητάμε πολλά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Οι εταιρείες αυτές όντως έχουν τεράστια κέρδη, οφείλουν να επενδύσουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή με αυτό τον κανονισμό λέει ότι θα δώσουμε κίνητρα για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν τεράστιο κόστος. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ουραγός, διότι στην κυριολεξία είμαστε οι τελευταίοι και μακράν από τον προτελευταίο.
Τι σας φοβίζει το βράδυ που θα ανοίξουν οι κάλπες, τι είναι αυτό που φοβάστε να μην δείτε? Δεν θέλω να δω άνοδο της ακροδεξιάς ατζέντας. Δεν θέλω να δω, σε όλη την Ευρώπη βέβαια, έτσι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, αν θέλετε, αυτές οι ευρωεκλογές είναι πραγματικά μία αναμέτρηση δυνάμεων. Εμείς θέλουμε να είμαστε μία ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Για την ακρίβεια θα σας έλεγα ότι εγώ θέλω στις εκλογές πάντα να βλέπω τη νίκη. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να είμαστε μια ισχυρή δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί μόνο οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί η φτώχεια, οι ανισότητες, η διαρκής λιτότητα έχει δώσει έδαφος αυτές τις ακραίες, τέλος πάντων, φωνές, οι οποίες τρέφονται από τη μυσαλλοδοξία, τρέφονται από τη ρητορική μίσους και με κάποιο τρόπο κερδίζουν έδαφος. Πολλές φορές και οι συντηρητικές δυνάμεις φταίνε, γιατί τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Παραδείγματος χάρη να σας πω για την προηγούμενη θητεία. Το Renew είναι η φιλελεύθερη, ναι, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όποτε έγερνε συντηρητικά και ακροδεξιά, τότε είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, εργατικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Όποτε το Renew έγερνε στις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, τότε ο Ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να προστατευτεί από εμάς. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πω ότι εάν υπάρχει μια πλειοψηφία στην ακροδεξιά ατζέντα, θα συγκρουστεί με τις προοδευτικές δυνάμεις και χαμένη θα είναι η κοινωνία. Άρα αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι η Ευρώπη θα είναι δημοκρατική, αλληλέγγυα και κοινωνική. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό, επειδή έχω δει δημοσκοπήσεις διάφορες από κάποιες χώρες ευρωπαϊκές. Και ξέρω από το ρεπορτάζ ότι πολύ σύντομα και στον ελληνικό τύπο θα δημοσιευθεί μια μελέτη, μια έρευνα, η οποία συγκεντρώνει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις από όλες τις χώρες και προσπαθεί να ξέρει κάποια συμπεράσματα. Φαίνεται ότι η αριστερά γενικώς στην Ευρώπη δεν, όπως τα λέγαν κάποιοι παλιοί του Πασόκ, ότι δεν αρέσει και πάρα πολύ πια. Κάτι έχει πάει, δεν έχει πάει καλά και έχει πέσει. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε, δηλαδή τι είναι αυτό που παίρνετε από την κοινωνία και από την εικόνα που έχετε από τις άλλες χώρες? Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα, γιατί από τις έρευνες που έχουν γίνει, η αριστερά θα έχει 10 έδρες παραπάνω στην επόμενη περίοδο. Και είναι σίγουρο αυτό. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι χάνουν οι φιλελεύθεροι και ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί. Όντως υπάρχει μια διαφορά και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θεωρώ όμως ότι το είπα και πριν και θα το ξαναπώ, για μένα ο στόχος είναι η οικονομική σύγκληση της Ελλάδος με την Ευρώπη. Αυτός είναι στόχος και για άλλες χώρες. Δηλαδή, στη δική μας την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να έχουν έναν μισθό που είναι 3 φορές μικρότερος από τον κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό. Έχουμε, με τα τελευταία στοιχεία, αν θυμάμαι, 2,5 φορές με 3 μικρότερο μισθό και πληρώνουμε 3 φορές πιο ακριβά τα ίδια προϊόντα που πληρώνει ο Ευρωπαίος 3 φορές λιγότερο. Είναι λοιπόν η φτώχεια, είναι οι ανισότητες, είναι αυτή η ανάγκη που θα μιλήσω πάλι για την Ελλάδα, της σύγκλησης με μισθούς αξιοπρέπειας της Ελλάδας με την Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν οι πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτός είναι ο στόχος. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο άνθρωπος είναι ο πυρήνας των πολιτικών μας. Είναι καθαρά ανθρωποκεντρικές οι πολιτικές μας. Και εγώ τουλάχιστον έχω δουλέψει και για την πράσινη μετάβαση, που και αυτή έχει ένα τεράστιο κόστος για να μπορέσουν όλοι να μην μείνουν πίσω, και στις μεταφορές και στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Και επίσης να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την οικονομική κρίση, αλλά και την ενεργειακή κρίση που ήρθε. Ξέρετε, αυτή η πενταετία, ενώ είχε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες, με όλα αυτά που συνέβησαν, την πανδημία που μας πήγε πάρα πολύ πίσω, τις πολεμικές σειράξεις, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό αυξήθηκε τόσο πολύ η εργασία και έχουμε φόρτο εργασίας και βλέπετε τώρα ότι ψηφίζονται 90 οδηγίες και κανονισμοί τελευταία στιγμή για να τα προλάβουμε όλα. Έχουμε βγει δηλαδή έξω από τον προγραμματισμό μας και η επόμενη περίοδος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ναι μεν οι ανισότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καλυφθεί αυτή την περίοδο και είχαμε μια μεγάλη νίκη, όπως σας είπα, αλλά οι ανισότητες οι οικονομικές είναι ακόμα εκεί. Η Ελλάδα όμως είναι πρωταθλητής στην ακρίβεια και στην εσχροκέρδεια.
Και αυτό είναι και καθαρά εθνικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Και για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για τους πολίτες, για μένα ο στόχος είναι αυτός. Να υπάρχει οικονομική σύγκληση. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας στο CNN Greece και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.